Καλημέρα στην παρέα. Είμαστε στον Αμπελώνα Λάρισας. Εδώ είναι το Αμπέλι. Εδώ είναι το σπίτι μου. Πάμε να δούμε λίγο το Αμπέλι. Τι έγινε φέτος. Φτάνει στα φύλλα Crimson. Πρέπει να είναι λίγο πιο κόκκινα, αλλά δεν πειράζει, έτσι καλά είναι. Μερικά τσαμπιά είναι αρκετά καλά, μεγάλα. Θέλει πολύ δουλειά το Αμπέλι. Είναι 12 στρέμματα συνολικά. Η ιδιαιτερότητα εδώ είναι ότι θέλει πάρα πολύ περιποίηση. Κάθε φορά που βρέχει πρέπει να ραντίζονται, γιατί δημιουργούνται ασθένειες, μύκητες και κάποια άλλα πράγματα. Εδώ πάρα πολλά μυγάκια. Πάρα πολλά μυγάκια. Αυτό ας πούμε είναι σάπιο. Εδώ. Ίσως αν τα σταφύλια αραιωνόντουσαν περισσότερο να ήταν πιο μεγάλες οι ρόγες. Αυτό είναι ένα καλό μέγεθος. Μερικά δεν έχουν κοκκινήσει αρκετά. Αλλά πάλι είναι καλά. Όπως αυτό. Να πάμε λίγο πιο μέσα να δούμε. Αμπελώνας. Ένας αμπελώνας στον αμπελώνα. Βόλτα στο Αμπέλι. Εδώ το κάθε δέντρο έχει διαμορφωθεί σε σχήμα Y ή V, όπου κάποια κλαδιά έρχονται από τη μία πλευρά και κάποια από την άλλη. Έχει αυτή τη διαμόρφωση. Αυτά είναι περίπου 10 ετών φυτά, αρκετά μεγάλα. Αυτό είναι ένα αμπέλι 12 στρέμματα, περίπου παράγει 2,5 έως 3 τόνους σταφύλια Crimson κάθε χρόνο. Αυτά τα σταφύλια είναι, θεωρούνται η καλύτερη ποικιλία επιτραπέζιου σταφυλιού παγκοσμίως. Σταφύλια Crimson. Αυτές εδώ είναι μικρές έως μέτριες ρόγες. Αυτό εδώ είναι ωραίο τσαμπί, που τη βλέπετε. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα έξω. Βγαίνοντας έξω, είμαστε σε ένα διάδρομο προσγείωσης. Όταν ζούσα εγώ εδώ στην Ελλάδα, στη Λάρισα, είχα το αεροπλάνο μου εδώ σε ένα υπόστεγο στο σπίτι. Και αυτό εδώ το χρησιμοποιούσα σαν διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης. Δεν υπήρχε αυτή η περίφραξη εδώ. Οπότε ερχόμουν με το αεροπλάνο από αυτό το σημείο και απογειωνόμουν προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι ένας διάδρομος 200 μέτρα περίπου.
Λοιπόν, αυτά και θα τα πούμε πάλι.